έφυγε. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου, λίγο μετά τις 7 το πρωί, περιπολικό της αστυνομίας δέχεται κλίση να επέμβει για 22χρονο Αλγερινό, ο οποίος φέρεται να παρενοχλούσε περαστικούς. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο του Open, ο νεαρός άνδρας αντιστέκεται στις εντολές των αστυνομικών, οι οποίοι προσπαθούν να τον βάλουν στο περιπολικό. Ακολουθούν σκηνές πανικού. Ο 22χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες ήταν υπό την επίρρεια ουσιών, καταφέρει να ξεγλιστρήσει μέσα από τα χέρια των αστυνομικών και ακολουθεί ανθρωποκυνηγητό στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας. Οι αστυνομικοί, υπό το φόβο πτώσης του στη θάλασσα, φωνάζουν ότι θα του βγάλουν τις χειροπέδες. Εκείνος όμως, με μια απότομη στροφή, βουτάει πιστάγκωνα δεμένο στο νερά του θερμαϊκού. Μέσα σε λίγα λεπτά, οι αστυνομικοί βούτυξαν στο νερό, έδεσαν με σκηνή τον αγκώνα του άνδρα για να μείνει στην επιφάνεια και στη συνέχεια κατάφεραν να το βγάλουν σώο από το θερμαϊκό. Οι περαστικοί έντρομοι παρακολουθούσαν τις αγωνιώδεις προσπάθειες των αστυνομικών να ανασύρουν τον 22χρονο από τη θάλασσα. Και ενώ τον παρακαλούσαν, βγες προς τα έξω να σου βγάλουμε τις χειροπέδες, προτίμησε να βουτήξει στη θάλασσα. Ακόμα και μέσα που ήταν μέσα στη θάλασσα, όσο και αν αυτό ακούγεται παράξενο, γυρίζει μια στιγμή απευθύνεται σε μένα και με σπαστάει νύχια και λέει: θα πεθάνεις και εσύ σήμερα μαζί μου. Και εγώ ήρθα και το είπα: δεν ήρθα ακόμα η ώρα σου, ούτε δική μου, ούτε δική σου. Σε βάρος του 22χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απήθεια, αντίσταση, εξύβριση και παραβίαση των μέτρων για πρόληψη ασθενειών και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.